Κάθε χρόνο η ανακοίνωση των καινούριων iPhone γίνεται με δράματα. Θε γιατί οι προσδοκίε είναι μεγάλε, θε γιατί η Apple είναι η εταιρεία που όλοι αγαπάνε να μισούν, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γίνονται τόνοι ηλεκτρονική μελάνη με απότερο σκοπό την αποδόμηση των νέων συσκευών. Φέτο, ο κλήρο έπεσε στο design των καινούριων iPhone, που από την πρόσωπη σου μοιάζουν απαράλλαχτα από τα προηγούμενα, όμω η σχεδίαση του νέου module του συστήματο τη κάμερα γέννησε εκατοντάδε memes, την επιτυχία των οποίων θα σα αφήσω να κρίνετε στα σχόλια. Στην κορυφή τη γκάμα βρίσκονται τα iPhone 11 Pro και 11 Pro Max, με την άπλη να εγκαταλείπει τα ρωμαϊκά νούμερα, βάζοντα έτσι τέλο στη σύγχυση των καταναλωτών για την ονομασία των συσκευών. Σε αυτή την παρουσίαση θα ασχοληθώ με το iPhone 11 Pro Max, το οποίο έφτασε στα χέρια μου από την Κοσμοτέ, όμω εξαιρεώντα το μέγεθο που επηρεάζει τι προδιαγραφέ τη οθόνη και τη μπαταρία, όλα τα συμπεράσματα που έβγαλα από τη δοκιμή αφορούν εξίσου και το iPhone 11 Pro καθώ τα υπόλοιπα σπέξ είναι πανομοιότυπα. Ξεκινώντα από την ποιότητα κατασκευή, το iPhone 11 Pro Max φωνάζει Premium, καθώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξίδωτο χειρουργικό ατσάλι. Με την πρόσωψη και την πλάτη να προστατεύονται από το πιο ανθεκτικό γυαλί που έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε smartphone, αν πιστέψουμε την Apple. Εγώ πάντω θα σα πρότεινα να αποφύγετε τι ελεύθερε πτώσει, γιατί το γυαλί παραμένει γυαλί. Στην αίσθηση τη ποιότητα πάντω βοηθάει και το βάρο, το οποίο αγγίζει πλέον τα 226 γραμμάρια. Διευρυμένη είναι και η χρωματική γκάμα και εκτός από τα συνηθισμένα πλέον Space Gray, Silver και Gold, το iPhone 11 Pro Max είναι διαθέσιμο και στο πολύ ενδιαφέρον Midnight Green, ένα χακί ματ χρώμα, το οποίο από ό,τι μαθαίνω είναι ιδιαίτερα δεσέβρετο στην ελληνική αγορά. Όπως και πέρσι, η συσκευή φέρει πιστοποίηση IP68 για να μην σε τρομάζουν το νερό και η σκόνη. Παρακαλώ ενώ η γυάλινη πλάτη επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση με φορτιστέ τύπου Qi. Επίση, μετά από καιρό, η Apple ενέδωσε επιτέλου τι γκρίνιε και πλέον μέσα στη συσκευασία των iPhone 11 Pro περιλαμβάνεται και ο γρήγορο για τα δεδομένα των iPhone φορτιστή των 18W, ο οποίο μπορεί να φορτίσει την μπαταρία κατά 50% σε μισή ώρα. Και για να κλείσω με το θέμα τη μπαταρία, η Apple προχώρησε και σε γενναία αύξηση τη χωρητικότητα, η οποία φτάνει τα 3.969 mAh έναντι των 3.200 mAh των iPhone XS Max. Αυτή η αύξηση τη χωρητικότητα, σε συνδυασμό των πλήρη έλεγχο hardware και software, την αφαίρεση του 3D touch τη οθόνη και την αντικατάστασή του από το haptic feedback, επιτρέπουν στο iPhone 11 Pro Max να έχει αυτονομία αντίστοιχη, αν όχι καλύτερη με εκείνη των κορυφαίων Android συσκευών και θα αντέξει χωρί πρόβλημα σε μία ημέρα εντόνη χρήση. Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπε αλλαγέ που φέρει το iPhone 11 Pro Max εστιάζονται σε τρει τομεί: την οθόνη, την ισχύ και το σύστημα τη κάμερα. Και μπορεί ακόμα να μην έχω καταλάβει αν αυτέ οι αλλαγέ είναι ικανέ για να δικαιολογήσουν τον χαρακτηρισμό Pro, όμω σε κάθε περίπτωση και προς απογοήτευση των πολέμων τη Apple και των φανατικών του Android, και στου τρει αυτού τομεί το iPhone 11 Pro Max αποτελεί σημείο αναφορά. Για την οθόνη, ό,τι και να πω είναι λίγο. Προσπερνώντα το Super Retina XR2 LED όνομα σιδηρόδρομο για το πάνελ, αυτό που πρέπει να κρατήσει είναι το εξή. Αν σε ενδιαφέρει χρωματική ακρίβεια, το καλυμπράρισμα τη Apple είναι επίπεδου μόνη των αναφορά, σαν αυτά που χρησιμοποιούνται για τι παραγωγέ των ταινιών, ενώ υποστηρίζει τόσο το χρωματοχώρο RGB όσο και τον DCI-P3, με την αναλλαγή να γίνεται αυτόματα ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Ταυτόχρονα η οθόνη υποστηρίζει τόσο Dolby Vision όσο και HDR10 και μπορεί να δώσει μέγιστη στιγμή φωτεινότητα στα 1200 καντέλα υπό κανονικέ συνθήκε το πάνελ μετρήθηκε στα 890 καντέλα, ξεπερνώντα την ονομαστική προδιαγραφή τη Apple που μιλάει για 800 καντέλα, καθιστώντα την την πιο φωτεινή οθόνη τεχνολογία OLED που έχω μετρήσει. Αν μάλιστα η Apple καταφέρει κάποια στιγμή να καταργήσει την τεράστια και ενοχλητική εγκοπή του Face ID και να υιοθετήσει κάποιο πάνελ με ρυθμό ανανέωση 120 Hz, τότε θα μιλάμε πραγματικά για την καλύτερη οθόνη που θα έχει υπάρξει ποτέ, ανεξαρτήτω μεγέθου τη συσκευή. Από πλευρά ισχύω, το iPhone 11 Pro Max φοράει τον Α13 Bionic που διαθέτει 6 πυρήνες χωρισμένου σε 2 κλάστερ και τη νέα τετραπύρινη GPU τη Apple. Χωρί να σε κουράσω με νούμερα επιδόσεων, σημείωσε μόνο ότι το Α13 Bionic είναι άνετα 50 με 60% πιο ισχυρό από το Snapdragon 855 τη Qualcomm που φοράνε όλα τα κορυφαία Android. Και ακόμα και όταν κυκλοφορήσουν συσκευέ με τον 865, οι επιδόσει του iPhone σου θα παραμένουν άκρω ανταγωνιστικέ. Το μόνο που με στεναχωρεί στα specs είναι η μονή στα 4 GB νήμις RAM και τα 64 GB αποθηκευτικού χώρου για τη βασική έκδοση της συσκευής που ενέτει 2019 είναι απελπιστικά λίγα. Αν μέχρι εδώ, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για τις κάμερες. Έστω και καθυστερημένα, η Apple εφοδίασε επιτέλους το iPhone 11 Pro Max με τρεις αισθητήρε. Και μπορεί στι μέρε μα τρει ή και περισσότερε κάμερε να διαθέτουν ακόμα και συσκευέ των 200 ευρώ, δεν είναι όλε οι κάμερε ίδιε, ούτε είναι ίδιο το λογισμικό τη κάμερα, και είναι ο σωστό συνδυασμό των δύο αυτό που θα σου δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στην προκειμένη περίπτωση, οι τρει αισθητήρε έχουν όλη ανάλυση 12 MP αλλά με διαφορετικά οπτικά μέρη. Η κύρια κάμερα διαθέτει white φακό με διάφραγμα F1,8, η δεύτερη telefακό με F2 και η τρίτη ultra white φακό με F2,4. Οι δύο πρώτοι φακοί προσφέρουν και οπτική σταθεροποίηση, ενώ και οι τρει αισθητήρε μπορούν να τραβήξουν βίντεο σε ανάλυση 4K, επομένω είτε τραβά βίντεο είτε φωτογραφία, μπορεί να πα ώρα και στιγμή να μεταβεί από τον ένα αισθητήρα στον άλλον έχοντα μια ομοιογενή εμπειρία χρήση. Αυτά, σε συνδυασμό με το Deep Fusion System επεξεργασία εικόνα και το καινούριο Night Mode, καθιστούν το iPhone 11 Pro Max ω ένα ποιοτικό φωτογραφικό εργαλείο ανεξαρτήτως συνθήκων. Σε αυτό, βοηθάει και το λογισμικό τη κάμερα, που αν και παραμένει μινιμαλιστικό και όχι τόσο πρόσω θα ήθελα, ένα manual mode κανεί έχει μερικά νέα έξυπνα κόλπα. Για αρχή, η μετάβαση ανάμεσα στι τρει κάμερε είναι άμεση και χωρί διακοπέ και νιώθει ότι έχει στα χέρια σου ένα smartphone με φακό zoom που μπορεί να πάει από ευρυγόνιο κάδρο σε τέλε ανάλογα με το θέμα και επειδή δεν είναι όλο ο κόσμο εξοικειωμένο με τα ωφέλη ενό ultra wide φακού, το interface έχει ένα επιπλέον κόλπο. Ανάλογα με το τι φωτογραφίζει, τα όρια του UI μπορούν να αλλάξουν και από μαύρα να γίνουν ημιδιαφανή, αποκαλύπτοντά σου το ultra wide κάδρο. Αν και θα ήθελα αυτή η δυνατότητα να μπορεί να απενεργοποιηθεί, ετούτη δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω πω είναι μια έξυπνη προσθήκη που θα βοηθήσει πολλού χρήστε επιπλέον, οπότε θέλεις να τραβήξεις γρήγορα ένα βίντεο, αρκεί ένα παρατεταμένο πάτημα στο κουμπί του κλίστρου για να αρχίσει η κάμερα την εγγραφή και μπορείς είτε να επιστρέψεις τη λειτουργία της φωτογραφίας απελευθερώνοντας το κουμπί, είτε να κλειδώσει την εγγραφή του βίντεο με ένα απλό swipe προς τα δεξιά. Τη νύχτα, η εφαρμογή τη κάμερα ενεργοποιεί αυτόματα το night mode, όμω έχει τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσει είτε να αλλάξει το χρόνο έκθεση, ο οποίο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο τα 10 δευτερόλεπτα, με τα αποτελέσματα να είναι άκρο εντυπωσιακά ακόμα και σε συνθήκε ακραίου σκότου στα πορτρέτα, μπορείς να δημιουργήσει λήψη με θολωμένο background αξιοποιώντα είτε τον wide είτε τον τέλεφακό, ενώ λειτουργία portrait υπάρχει και για τι selfies. Τέλο, η selfie κάμερα υποστηρίζει και έγραφη βίντεο slow motion, αν θες και εσύ να με ένα σλόφι. <ΣΣ1> Φεύγοντα από τι κάμερε, βελτιωμένο είναι και το Face ID. Η λειτουργία του είναι πιο γρήγορη, όχι πω θα το διαπιστώσει χωρί άμεση αντιπαραβολή με κάποιο περσινό iPhone, ενώ μπορεί να σε αναγνωρίσει σε περισσότερε γωνίε. Η τελευταία βελτίωση είναι ότω αισθητή και υπάρχουν φορέ που θα εκπλαγεί από το πόσο εύκολα σε αναγνωρίζει η συσκευή, ακόμα και από το πλάι. Στο λειτουργικό, το Haptic Feedback έχει αντικαταστήσει το 3D Touch προσφέροντα τι ίδιε λειτουργίε με παρατεταμένο πάτημα σε κάθε εφαρμογή. Επίση, ανάμεσα στα καινούργια χαρακτηριστικά του IOS 13, δεν μπορώ να μην αναφέρω το Dark Theme καθώ και τη λειτουργία προστασία τη μπαταρία για εμά που έχουμε τη συνήθεια να φορτίζουμε το κινητό όλο το βράδυ. Βέβαια, οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αφορούν κάθε συσκευή με iOS 13 και όχι μόνο το iPhone 11 Pro Max. Και κάπω έτσι, φτάνουμε στο αιώνιο ερώτημα: Αξίζει η αναβάθμιση στο νέο iPhone 11 Pro Max. Αφήνοντα στην άκρη το χαρακτηρισμό Pro, οι βελτιώσει στην ισχύ, στην κάμερα και στην αυτονομία είναι, κατά την άποψή μου, ικανέ για να δικαιολογήσουν το το έξοδο, το οποίο ξεπερνά τα 1500 ευρώ, αν θέλει να αγοράσει την έκδοση με τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Αν όμω περίμενε και άλλε πιο δραματικέ βελτιώσει, όπω την απομάκρυνση τη εγκοπή, κάποια αλλαγή στη σχεδίαση, οθόνη με ρυθμό ανανέωση πάνω από 60 Hz, υποστήριξη reverse power charging, αντικατάσταση του lightning βίσματο με USB-C κ.ο.κ., τότε καλά θα κάνει να μείνει στην όποια συσκευή έχει ήδη στα χέρια σου και να περιμένει το iPhone 12. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.